Και κλείνουμε την εκπομπή μας, ευχαριστώντας όλους τους χορηγούς μας και πάμε να δούμε βότανα, η καθημερινή επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Φυσικά με την κυρία Καλλιόπη Πατέλη που την ευχαριστώ. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Καλή σας μέρα και σήμερα. Είμαστε πάλι εδώ. Λόγω της εποχής θα μιλήσουμε πάλι για κάτι που έχει σχέση με την εποχή. Για το ελαιόδεντρο και τα τόσα χαρίσματά του. Την ελιά, το ελαιόλαδο, αλλά και το φύλλο της ελιάς. Όλοι γνωρίζουμε τις ελιές και το ελαιόλαδο. Λίγοι όμως γνωρίζουμε ότι η μεγάλη προσφορά της ελιάς είναι το φύλλο της. Το φύλλο είναι εκείνο που έχει τις περισσότερες και σε μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστικές ουσίες. Φύλλο ελιάς, λοιπόν, ή φραπελιά, όπως έχετε ακούσει πιο νωρίτερα. Το φύλλο της ελιάς είναι πάρα πολύ σημαντικό από την αρχαιότητα στην υγεία του ανθρώπου. Παλιά ο άνθρωπος το έπινε σαν τσάι. Είναι πικρό, η γεύση του είναι στιφή και πικρή. Όμως αυτή ακριβώς η πικρότητα είναι και η δύναμή του και η θεραπευτική του ικανότητα. Το φύλλο της ελιάς είναι πάρα πολύ πλούσιο σε μία δραστική ουσία που διεθνώς ονομάζεται oleoeurobin. Η ελιά είναι της οικογένειας olea europaea, η ελιά που έχουμε αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και στην περιοχή της Μεσογείου. Τα φύλλα λοιπόν της ελιάς, τα πολύ πλούσια σε oleoeurobin, είναι μια σημαντική καθημερινή τροφή. Βοηθούν σε πάρα πολλές αποκλίσεις υγείας του οργανισμού μας από το φυσιολογικό. Οι oleoeurobin είναι ένα πολύ βαθύ αντιοξειδωτικό συστατικό, ανήκει στην οικογένεια των φενολών και είναι πολύ πλούσια στο φύλλωμα της ελιάς. Η ελιά, τα φύλλα, πρέπει να τα μαζεύουμε αμέσως πριν την άνθηση. Τότε είναι πάρα πολύ πλούσια σε αυτό το συστατικό. Μπορούμε να τα αποξηράνουμε και να τα κάνουμε τσάι στη διάρκεια του χειμώνα. Όμως καθώς αποξηραίνεται το φύλλο, χάνει ένα μεγάλο μέρος από τα συστατικά του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το φτιάχνουμε ή να φτιάχνουμε ένα λάδι από τα φύλλα της ελιάς ή να φτιάχνουμε ένα αλκοολικό εκχύλισμα από τα φύλλα της ελιάς για να σταθεροποιούμε στο εσωτερικό του την ποσόστοση της oleoeurobinis. Τα φύλλα της ελιάς είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε διάφορες καρδιοπάθειες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην υπέρταση, στο σακαρώδη διαβήτη, σε διάφορα σύνδρομα ευερέθησης του εντέρου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο επίσης σαν συστατικό, σαν υπερτροφή για μία διαρκή νεότητα. Είναι το δώρο της φύσης για μια διαρκή καλή ζωή. Είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Αν φανταστούμε ότι το λάδι της ελιάς περιέχει ένα βαθμό oleoeurobinis, τότε το φύλλο της ελιάς περιέχει 70 βαθμούς oleoeurobinis. Αυτό σημαίνει 70 φορές πιο δραστικό, πιο περιεκτικό από τον καρπό της. Καταναλώνετε λοιπόν φύλλα ελιάς για να μείνετε διαρκώς νέοι και υγιείς. Είναι θαυμάσιο προληπτικό φάρμακο για όλες αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις απόκλισης της υγείας που είπαμε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ελαιόλαδο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ελιά. Πρέπει να είναι δηλαδή τον καρπό της ελιάς, πρέπει να είναι καθημερινά στη διατροφή μας και όσο γίνεται πιο αγνό και παρθένο. Ευχαριστώ πολύ.